Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάξουμε αυτό τον πανέμορφο μονόκερο. Είναι ένα αμιγκουίμι από ό,τι έχετε καταλάβει, είναι για εσάς που λατρεύετε τα αμιγκουίμι. Είναι ένα πανέμορφο ρινοκεράκι. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει. Για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράσετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να μοιραζόμαστε πάντα τα σχέδια, κορίτσα. Κορίτσα, στο βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις, είναι ένα γρανάζι, το οποίο μπορείτε εσείς από μόνες σας να το βάλετε στην ταχύτητα στην οποία εσείς θέλετε να πλέξετε. Φυσικά, το βίντεο θα ενημερωθεί και με υπότιτλους. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Κορίτσα, πάμε να κάνουμε το τέταρτο μέρος του βίντεο μας για το μονόκερο. Φτιάχνουμε το σώμα του και πάμε να κάνουμε μειώσεις. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. 1, 2, 3, 4 φορές θα πατήσω από μία φορά. Θα μπω στην πέμπτη, θα τραβήξω, θα πάρω την κλωστή μου και θα την έχω πάνω στο βελονάκι μου. Θα πάω να μπω στην έκτη, θα τραβήξω και αυτή πάνω στο βελονάκι μου. Θα πάρω κλωστή και θα κλείσω και τις τρεις μου θηλιές μαζί. Αυτό θα το κάνουμε, κορίτσα, μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά. Δηλαδή, θα κάνουμε ένα άριχτο, δύο, τρία, τέσσερις φορές θα πατήσω από μία φορά, θα μπω στο πέντε θα τραβήξω, θα μπω στο έξι θα τραβήξω, θα κλείσω και τις τρεις μου θηλιές με ένα άριχτο. Όπως σας είπα, γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά μας. Κορίτσα, τελείωσα τη σειρά μου από πίσω για να ασφαλίσω. Πάντα από πίσω πάμε για ασφάλιση και συνεχίζουμε. Θα κάνουμε ένα άριχτο, θα περάσω δίπλα, 2, 3, θα πάω στο 4, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα την κρατήσω πάνω στο βελονάκι μου, θα περάσω δίπλα, θα τραβήξω πάνω στο βελονάκι μου, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω και τις τρεις μου θηλιές μαζί. Δηλαδή, θα κάνουμε ένα άριχτο, δίπλα 1, πάρα δίπλα άλλο ένα, δηλαδή τρεις φορές θα πατήσω από μία, θα μπω στο 4 θα τραβήξω, θα μπω στο 5 θα τραβήξω, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί. Αυτό θα το κάνουμε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά μας. Κορίτσα, από πίσω το βελονάκι μου τραβάω, κλείνω με ένα βουβό. Συνεχίζουμε να κάνουμε πάντα τις μειώσεις μας, που σημαίνει ότι θα μπούμε στην πρώτη. Στην πρώτη μας τρυπίτσα ένα άριχτο, θα περάσω δίπλα 2, θα μπω στο τρίτο θα τραβήξω, θα μπω στο τέταρτο θα τραβήξω, θα τις κλείσω και τις τρεις μου θηλιές μαζί. Ένα άριχτο, 2 άριχτα, μπαίνω 3, τραβάω την κλωστή μου, μπαίνω 4, τραβάω και κλείνω και τις τρεις μου θηλιές μαζί. Αυτό θα το κάνετε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Θα τελείωσα τη σειρά μου, από πίσω πάλι το βελονάκι μου. Θα μπω και θα ασφαλίσω. Συνεχίζω να κάνω ένα άριχτο, θα μπω στη διπλένη τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα κρατήσω επάνω στη θηλιά μου, θα μπω στην επόμενη τρυπίτσα, πάνω στη θηλιά μου έχω τρία. Πάνω στο βελονάκι μου, συγγνώμη, έχω τρεις θηλιές. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις τρεις. Θα κάνω ένα άριχτο, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Στο δεύτερο, στη δεύτερη μου τρυπίτσα, θα μπω στην τρίτη, θα τραβήξω, έχω τρεις θηλιές πάνω στο βελονάκι, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί. Αυτό θα το κάνετε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσετε τη σειρά σας. Κορίτσα, πάμε να βάλουμε από πίσω το βελονάκι μου, να τραβήξω και να κλείσω. Και τώρα τι θα κάνω? Θα κάνω τρεις σειρές από 18 άριχτα. Αν τα μετρήσετε, σε αυτή που κλείσαμε την τελευταία είναι 18, που σημαίνει ότι θα κάνω από μία φορά γύρω γύρω με αυτόν τον τρόπο να σχηματίσω το λαιμό του. 2, 3, κορίτσα, έκανα 18, από πίσω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω, θα κάνετε εσείς άλλες 2 φορές, ώστε με αυτόν τον τρόπο να σχηματιστεί ο λαιμός. Κορίτσα, τελείωσα τη σειρά μου, από πίσω το βελονάκι μου, μπαίνω, τραβάω, κλείνω με βουβό και πάω και κόβω λίγο πιο μακριά την κλωστή μου, ώστε να τη χρησιμοποιήσω, θα την περάσω τώρα μέσα από τη θηλιά μου, για να ράψω το μονόκερο.
Κοριτσά, βλέπετε, έχω κάνει τα δύο ποδαράκια και θα αρχίσουμε να κάνουμε τα ποδαράκια. Με τον ίδιο τρόπο θα κάνετε και το μπροστινό και το πίσω ποδαράκι, με τη μόνη διαφορά ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά στο ύψος κατά μία σειρά. Πάμε να το αρχίσουμε. Θα πάρω την κλωστή μου για να φτιάξω το ποδαράκι κυκλικά γύρω από το δάχτυλό μου. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να ασφαλίσω. Και μέσα στον κύκλο μου θα πάω να κάνω 6 άριχτα. 1, 2. Κορίτσα, έκανα τα 6 μου άριχτα. Θα πάρω την κλωστή τη μικρή, θα την τραβήξω ώστε να κλείσω το μαγικό μου κύκλο. Θα πάω από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα ασφαλίσω. Τώρα, θα πάω στη δεύτερη μου σειρά, θα πρέπει να έχω 12 άριχτα, που σημαίνει ότι στην κάθε τρυπίτσα θα μπαίνουμε δύο φορές. Κάνω ένα άριχτο, θα μπω στην ίδια τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα κάνω και το δεύτερο. Στην επόμενη τρυπίτσα θα μπω και εκεί δύο φορές, θα κάνω και δύο άριχτα. 1-2, αυτό θα το κάνουμε μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά μας. Κορίτσα, θα πάω να βάλω από πίσω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με ένα βουβό. Στη συνέχεια, εδώ που έκανα τα δύο άριχτα, θα μπω μέσα, θα τραβήξω και θα κάνω δύο άριχτα. 1 και 1-2. Στο διπλανό θα πατήσω και θα κάνω στη διπλανή τρυπίτσα ένα άριχτο και στην επόμενη δύο φορές. Αυτό θα το κάνω γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσω τον κύκλο μου, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχω 18 άριχτα. Κόρησα, τελείωσα και την τρίτη μου σειρά. Από πίσω το βελονάκι μου τραβάω και κλείνω με ένα βουβό. Τώρα, πάω να κάνω την τέταρτη μου σειρά, στην οποία θα πρέπει να έχω και εκεί 18 άριχτα, που σημαίνει ότι στην κάθε τρυπίτσα θα πατάω και θα τραβάω και θα κλείνω από μία φορά και θα κάνω, συγγνώμη, από μία φορά άριχτο. Δίπλα. 1, γύρω-γύρω θα πατήσω μόνο και θα μέσα στην τρυπίτσα από μία φορά. Κορίτσα, τελείωσα την τέταρτη μου σειρά από πίσω το βελονάκι μου, ώστε να πάω να ασφαλίσω. Και πάω να κάνω την πέμπτη μου σειρά, στην οποία θα πρέπει να έχω και εκεί 18 άριχτα, που σημαίνει στην κάθε τρυπίτσα θα πατάω μία φορά. 1-2. Αυτό θα το κάνουμε γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσουμε τον κύκλο μας. Κορίτσα, από πίσω το βελονάκι μου τραβάω, κλείνω με βουβό, παίρνω κλωστή και την περνάω μέσα από τη θηλιά μου. Κόβω λίγο την κλωστή μου. Και τώρα τι θα πάω να κάνω? Θα πάω να περάσω μέσα από την πίσω μεριά την κλωστή μου, ώστε να την ασφαλίσω, γιατί μετά θα βάλω το λευκό μου χρώμα. Κορίτσα, πάμε να κάνουμε έναν κόμπο. Έκανα τον κόμπο μου. Θα πάρω τώρα το από κάτω μέρος από το ποδαράκι, θα μπω εδώ σε μια τρυπίτσα, θα βάλω μέσα τη θηλιά μου και θα την περάσω μέσα από την τρυπίτσα. Πάμε και θα πάρω κλωστή να την κλείσω. Γύρω γύρω θα πάω να κάνω από ένα άριχτο. Δηλαδή θα μπαίνω μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβάω και θα κλείνω με άριχτο. Αυτό θα το κάνουμε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά μας.